στο καμπριολέ. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα στο καμπριολέ. Στο καμπριολέ. Και έχουμε μαζί μας τον πρώτο καλεσμένο. Και τι μόλις, τιμή η Παναγία μου. Μόλις φαλιαρίσαμε ένα έντομο. Άκουσε ένα κλακ. Πρέπει να το συμπεριφερθούμε ως ένα podcast, οπότε πρέπει να είμαστε ήρεμοι. Οπότε πρέπει να εσύ ακούς να μαζέψω αρκετά podcast. Ναι. Εγώ ακούω συνέχεια Θέμη. Ναι. Θέμη Κόρν, mm-hmm. φανατικά mm-hmm. και μικροπράγματα. Mm. Οπότε θέλω να μπω σε αυτό το... Στο μου του Άννη Δημοκίδη. Ναι, θέλω να βρίσω τα μηχανάκια που περνάνε γιατί μας χαλάνε το ζεν. Θα σε πάω την αγαπημένη μου διαδρομή. Είμαι στην πανέκυμος. Πειραϊκή. Που... Θυμάσαι πόσο καιρό μου έλεγες να σε πάω βόλτα, να σε πάω εκεί βόλτα. Εκεί ήθελα να σε πάω. Είδες, κάναμε manifest. Έχω αμάξει πλέον. Είναι άλλο ένα θέμα που πρέπει, για το οποίο πρέπει να μιλήσουμε. Το manifest. Ναι, μάλιστα. Το έχεις κάνει ποτέ? Ας μιλήσουμε τώρα. Παρατήρησα. Ναι. Πήγα σε ένα μαγαζί τις προάλλες και πήρα, ναι, ένα πίνακα. Ναι. Και από τότε που, έχω, που έκατσα και γράφω, ναι, τι έχω να κάνω. To do tip. Ναι, τα, ναι, κάνω. Α. Γιατί εγώ τώρα έχω και μία αναβλητικότητα σαν άνθρωπος. Mm-hmm. Οπότε μου έκανε τεράστια εντύπωση ότι αν τα καταγράφεις αυτά, ναι, που είναι να κάνεις. Να κάνεις. Όντως θα κάνεις και τα σβήνεις μετά και νιώθεις... Και νιώθεις παραγωγικός. Το μόνο που δεν έχω καταφέρει είναι το πτυχίο ακόμα. Κοντεύω 45 χρόνια. Αυτό θα το γράψω κάτω-κάτω στον πίνακα. Να σου πω κάτι. Δεν είναι το πρώτο μας θέμα με το Κώστα, τα πτυχία. Και, ναι, τελικά είναι μύθος αυτά που μας λέγανε μικρά. Ας κάνουμε ένα recap στα βίντεο. Μύθος είναι γιατί όταν βρήκα δουλειά δεν χρειάστηκε το πτυχίο. Το πιο αστείο από αγγλικά, όλα είναι παιδιά, ότι... να μαθαίνετε. Αυτό που, έχω να πω. Που σου είχε χρειαστεί ποτέ να τους δείξεις ότι ισχύει η πιστοποίησή σου? Όχι. Κάποιοι δεν το είναι ζητάνε. Κάποιοι, ναι, το ζητάνε. Ναι. Απλά αυτό που έχω να πω στον κόσμο, αν μετράει η εμπειρία των χρόνων μου, αγγλικά παιδιά να μάθετε. Οπωσδήποτε. Τα αγγλικά θα σας χρειαστούν παντού. Ναι. Πες ότι πας στο εξωτερικό, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, πες ότι, ναι, δεν, ναι, πας, ναι, για δουλειά. Ναι. Μπορείς να πεθάνεις άμα δεν μιλάς τη γλώσσα, το κατάλαβες πόσο σοβαρό είναι. Ναι, πρέπει να ξέρεις να μιλάς, ρε παιδί μου. Να μπορείς να συνεννοηθείς. Από μωρά να τα πάτε, junior. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή τα μόνα λεφτά που έχουν δώσει οι γονείς μου και έχουν πιάσει τόπο. Αγγλικά. Ήταν τα αγγλικά, πραγματικά. Έχεις κάνει και άλλη γλώσσα πέρα από αγγλικά? Είχα ξεκινήσει γαλλικά πριν πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Τα οποία δεν τα χρησιμοποίησα ποτέ. Αυτό. Ναι. Πέρα από το να πας λέω ακόμα στη Γαλλία. Και, ναι, πήγα στη Γαλλία, άντε παρήγγυλα. Και ένιωσα μια υπερηφάνεια. Δεν με κατάλαβαν γιατί με την προφορά την απέσαι από εγώ, πού να με καταλάβω. Εν τω μεταξύ και είναι και λίγο σοβινιστές. Και άμα δεν είσαι, άμα δεν μιλάς. Ναι, καλέ, δεν μιλάνε αγγλικά αυτοί. Μου το είχε πει ξαδέρφη μου. Που και το πάει... κρουασάν, άμα δεν το πεις κουασό, δεν πες να σου. Ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα, ε? Τα κρουασάν που θέλω να πάμε να φάμε. Αχ, αυτά με τη γέμιση φιστίκι. Ναι. Αλλά επειδή έχουμε και δύο απόσπαση προσοχής με την Κατερίνα, πρέπει να μιλήσουμε για κάτι συγκεκριμένο σήμερα. Αν και είναι απολαυστικό το να μας ακούτε, το αντιλαμβάνομαι. Ας πούμε αυτός ο κάγκουρας εδώ, είμαστε στο δρόμο θέλω να ξέρετε, έχει λέιζερ κάτω από τα μάξι. Τώρα αυτό, η ανθρωπότητα έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Και θα βάλουμε. Κατάλαβε. Α, θα βάλει λέιζερ. Στο Περιστέρι έπρεπε να μένετε. Μα κοίταξε τι ωραία που θα είναι. Παρέμε τους υπόλοιπους κάγκουρες. Διακριτικό το αμάξι. Πάντως η διαδρομή είναι πολύ ωραία που με έχεις φέρει. Ναι, βλέπω αρκούδες, μαϊμούθες. Για το νεκροταφείο θα σε πάω τώρα. Είναι πολύ εξωτικά. Εδώ λοιπόν είναι το νεκροταφείο. Α, φανταστικά. Αλλά κόβουμε δρόμο από το νεκροταφείο, έχω να σου πω. Ωραία, εντάξει. Δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη διαδρομή στο. Ναι, στο σε κεφάλι. Πάω λάθος η αλήθεια είναι. Δεν πειράζει. Μην σκοτώσουμε τον κύριο κατά τα άλλα. Σε πάω λάθος γιατί έχω συνηθίσει αυτή τη διαδρομή, αλλά μπορούμε να επανέλθουμε. Όχι, όχι, όπου θες εσύ, αρκεί να είμαστε ζωντανοί. Στο τέλος του βίντεο αυτό θα ήθελα. Δεν θέλω να βγούμε εθνική. Το podcast, συγγνώμη. Γιατί όποτε βγαίνουμε εθνική, κάνει πάρα πολύ θόρυβο. Όχι, όχι, εμείς θέλουμε τώρα. Από ήσυχους δρόμους. Ναι, από ήσυχους και χαλαρή κουβέντα. Κατάλαβες. Έτσι, έτσι. Πρέπει να μιλάω. Και χαλαρή. Που λες η Σακύρα. Για να πούμε τώρα στο θέμα μας σιγά-σιγά. Είχα μία πρόσφατη κουβέντα. Ναι. Καταρχάς, ας πούμε στον κόσμο τι έχει γίνει. Ναι, να πεις, ναι, βασικά. Ναι. Γιατί πολλοί μπορεί να μην τους νοιάζει και ιδιαίτερα η ζωή της Σακύρα. Αλλά θα ζείτε... το πιάσουμε από τη Σακύρα, από το ειδικό. Και θα το πάμε
Να σου πω στα κάτι. Δικά μας. Ναι, και η Φέη Σκορδά το ανέλησε. Για μίλησέ μου. Την αγαπώ τη Φέη. Από ό,τι έμαθα. Κοίταξε να δεις. Η Σακύρα. Ναι. Είναι λιγάκι. Πιστεύω ότι έχει γίνει τόσο ντόρος. Πέρα τα τραγούδια κτλ. Ναι. Για το τρόπο με τον οποίο έγιναν καταρχάς, τα αποκαλυπτήρια. Καταρχάς, πες τι έγινε. Πες τι έγινε το καλοκαίρι, από ό,τι έμαθα οι πληροφορίες μου σαν δημοσιογράφος που δεν είμαι. Ναι, είδαμε κι άλλες που είδα ότι τότε έμαθε ότι την απάτησε ο άντρας της με τον οποίο έχουν και παιδιά. Έχουν λοιπόν παιδιά και την απάτησε ο άντρας της και αυτή το έμαθε. Την απάτησε όμως στο σπίτι το οποίο έμενε. Εμένανε μαζί και τώρα αυτή ήταν σε κάνα tour. Δεν ξέρω κιόλας και τι επαγγελματικά τώρα κάνει και η Σακύρα. Ναι. Και το έμαθε από ότι είδε τη μαρμελάδα της να έχει κατέβει η στάχνη, την οποία επειδή αυτός κάνει κάποια διατροφή, δεν θα αυτή πάντως δεν κάνει για να τρώει μαρμελάδα. Και κατάλαβε ότι της είχε κάποιος φάει τη μαρμελάδα. Να κάνω μια ερώτηση αφελή. Όταν δηλαδή λείπει η μαρμελάδα, λες ο άντρας μου με κερατώνει. Κοίταξε, δηλαδή, ίσως δεν ήταν τόσο το μόνο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω, λες να είναι απλά φήμες όλα αυτά. Το TikTok έχει γίνει ακόμα χαμός. Ακόμα και προφυλακτικά να βρεις, Κατερίνα μου. Δεν σημαίνει ότι έχεις απατήσει τον άλλο. Κοίτα, εντελώς τυχαία και... ιστορία. Βρήκε και τα ρούχα της χρησιμοποιημένα. Είχε βίτσιο τώρα αυτή να βάλει τα ρούχα της. Θα μου πεις εντάξει, και ποιος δεν θα τα έβαζε. Να σου πω κάτι. Και αν ο άνθρωπος βρήκε κάποιον στον δρόμο του που του έκανε το στόχο. Χάσω. Όχι, και μωρέ. Τον τάισε μαρμελάδα. Ένα πρωινό και ήταν βρεγμένα τα ρούχα του. Είναι το δικό μου το ψυγείο γεμάτο και η Σακύρα έχει μόνο μαρμελάδα. Να τον ταΐσει το λάστεγο, έλα Χριστέ και Παναγία. Καλά πάντων. Και άλλοι, δεν παράγγειλε και έφαγε τη μαρμελάδα της. Έχουν πέσει και τα views. Καταλαβαίνω, έχει, περνάει δύσκολα. Και τέλος πάντων, μ' αρέσει που μπορούσε να το σπάει τόσο αργά. Δεν πειράζει, άστο, να μην στέλνουμε... Σε αντίθεση λοιπόν με τη Σακύρα, η οποία έβγαλε και ένα τραγούδι πάνω σε αυτό. Ναι. Αντίστοιχα λοιπόν. Έβγαλε ένα τραγούδι να κράξει τον άντρα της και έλεγε, ας πούμε, ότι είναι. Rolex. Ότι εσύ αξίζεις κάτι, δεν αξίζεις εμένα που είμαι πολύ δεν δυναμική. Δεν το έλεγε για τον άντρα της αυτό. Στον άντρα της δεν απευθύνεται. Το έλεγε για την καινούρια κοπέλα. Γιατί... Λέει, κράζει και την καινούργια κοπέλα, αλλά κράζει και τον άντρα. Λέει ότι δεν είσαι εσύ για μένα, you're out of my league, βέβαια. Άκου εδώ το προφίσε εσύ που μιλάει. Ναι, δεν είσαι εσύ για μένα, για το επίπεδό μου κτλ. Κτλ. Αυτό δεν το λες και δυναμική γυναίκα, βέβαια. Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Δηλαδή, αν είσαι δυναμική, δεν σε νοιάζει. Απαξής. Ναι. Βέβαια, σε αντίθεση με την, Σακύρα, έχουμε τη Miley Cyrus. Ναι. Την οποία τη συμπαθώ πάρα πολύ τώρα τελευταία, να το πούμε αυτό. Η οποία έβγαλε τραγούδι στο οποίο δεν λέει τίποτα, αλλά υπονοεί τα πάντα. Καλά λέει και εκείνη. Αλλά αν καταλαβαίνεις βασικά, τι εννοώ. Βασικά αυτή το έχει πάει αλλιώς, αυτή με συμβολισμού στο βίντεο κλιπ. Και empowering και τέτοια. Ναι. Και υπάρχει λοιπόν ένας δώρος, το ότι πόσο σωστά το χειρίστηκε η Miley Cyrus σε σύγκριση με την Σακύρα. Καλά, ναι. Και ότι στην ουσία υπάρχει κάποιο generation gap μεταξύ της Σακύρα. 20 χρόνια. Και... Υπάρχει, αλήθεια είναι. Είναι ένα μεγάλο κενό. Όσο υπάρχει μεταξύ της Σακύρας και της καινούργιας, καταλαβαίνεις. Άρα λοιπόν αυτή που απάτησε ο σύζυγος της Σακύρα ήταν 20 χρόνια 22. Μικρότερη. Άρα 20 κάτι χρόνια δεν μικρότερη. Δεν ξέρω πόσο είναι η Σακύρα. Είναι 48. Είναι ποιο. Ναι, δεν τη φαίνεται. Όχι. Αλλά έχει και 50 άλμπουμ. Δηλαδή κάποια. Εγώ έχω 3 και είμαι 33. Κατάλαβες. Άμα κάνεις. Αυτή έχει 50. Έχει μια ηλικία παραπάνω από μένα. Έχει και ένα hips don't lie, ρε παιδί. Ναι. Έχει και ένα whenever, wherever. Έχει, ναι, έχει ναι, επίσης ναι, ένα ναι, στίγμα. Ναι, ισχύει. Σχετικά τώρα με το ποιο τα χειρίστηκε καλύτερα. Ναι. Εσύ, ας πούμε, αν σε είχε απατήσει ο Κώστας, ναι. Πώς θα τα χειριζόσουν. Κοίταξε να δεις. Θα το έγραφες τραγούδι. Εσύ, επειδή σε ξέρω, θα το βάζεις φωτιά στο σε σπίτι. Σε παρακαλώ, Μανώλη. Δεν είμαι εγώ καταρχάς μουσικός καλλιτέχνης. Σύμφωνα με αυτό, το Google. Ναι, αυτό όποιος το γκουγκλάρει μπορεί να καταλάβει ότι είσαι καλλιτέχνης. Μουσικός. Και ναι. Το θέμα ποιο είναι, λοιπόν. Το θέμα είναι ότι... Όχι, πες μας εσύ πώς θα το χειριζόσουν. Το κοινό αυτό ενδιαφέρει. Δεν τον ενδιαφέρει, Σακύρα. Εσύ πώς θα χειριζόσουν τον Κώστα άμα σε απατούσε μετά από πόσα χρόνια? 13 χρόνια.
άλλο ένα πράγμα που πρέπει να μιλήσουμε. Πώς μένεις 13 χρόνια με έναν άνθρωπο. Να μας πεις τα μυστικά σου. Κοίταξε. Για πες λοιπόν, τι θα έκανες. Θα απαντούσα σαν τη γαρμπή. Γίνονται αυτά. Ας πέσει το απόσπασμα. Δεν ξέρω, το έχουμε συζητήσει με τον Κώστα και έχουμε καταλήξει και οι δύο ότι θα κάναμε αυτή τη δήλωση. Ναι, οκ. Έτσι μένεις 13 χρόνια. Έτσι μένεις 13 χρόνια. Ναι, χωρίς να υπονοούμε κάτι, δεν έχει συμβεί. Αλλά θεωρούμε ότι ίσως δεν θα ήταν και το πιο σημαντικό σε σχέση με κάποια άλλα. Βέβαια, χωρίς να έχει συμβεί, λέμε εμείς και το παίζουμε ανώτερη και το καταλαβαίνω. Αλλά τι να σου πω, δεν ξέρω. Όμως, εγώ αυτό που θέλω να θίξουμε είναι ότι είναι ανήθικο να βάζεις την προσωπική σου ζωή για τα views, για το... Καλέ, θα έχει καεί το ελληνικό YouTube ολόκληρο. Χέσε το YouTube, μιλάμε για τέχνη. Αλλά... Την τέχνη τώρα θα σου πω. Μήπως έχει... όμως η τέχνη είναι αυτό, να βάζεις προσωπικά βιώματα. Σαφέστατα. Γι' αυτό θέλω να το συζητήσουμε μαζί αυτό. Ωραία, λοιπόν. Επειδή τυχαίνει και είμαστε και φίλοι, σου έχω πει τα προσωπικά μου τον τελευταίο καιρό. Όλα τα έχω γράψει σε τραγούδι γιατί... Ναι. Κατάλαβες. Δηλαδή, αν κάποιος σου έλεγε ότι έγραψες αυτό το τραγούδι για να τραβήξεις την προσοχή, δεν θα... Όχι, δεν είναι καθόλου για να τραβήξεις την προσοχή. Όταν γράφεις, γράφεις επειδή θέλεις να το βγάλεις από μέσα σου. Αυτό. Γιατί δεν αυτό είναι ότι... η τέχνη, παιδιά. Ναι, δεν σημαίνει ότι θες να πουλήσεις με αυτό σιγά κιόλας. Κατάλαβες πώς το λέω. Πολλοί καλλιτέχνες έχει τύχει να έχουν χωρίσει και να βγάζουν το καλύτερο τους, το καλύτερο τους άλμπου. Το ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή της Miley Cyrus το τραγούδι αρχίζει και παίρνει τύπου το πιο γρήγορα επιτυχημένο τραγούδι και τέτοια, έτσι. Τη Σακύρα, ξέρεις τι, ίσως όχι τόσο γιατί δεν είναι στα αγγλικά. Τη Σακύρα καλά έχει πιο πολλά views να ξέρεις. Όντως. Ναι, και ας μην είναι στα αγγλικά. Ναι. Έχει υπότιτλους από κάτω. Οπότε όλοι οι κουτσομπόλιδες που θέλανε να δουν τι γράφει στον πρώην της, ξέρεις τι άλλο σκέφτηκα τώρα. Τα παιδιά ρε γαμότο όταν θα μεγαλώσουν. Θα δούνε τώρα τη μάνα τους να κράζει τον μπαμπά. Ναι. Καλά έκανε βέβαια και τον έκραξε. Ναι. Εγώ ρε παιδί μου, σαν άνθρωπος είμαι κατά του κέρατου. Ναι. Όταν είναι κέρατο. θεωρώ ότι μπορείς απλά να χωρίσεις. Να περιμένεις λίγο. Από ό,τι μάθαμε αυτό είναι το σωστό. Ναι. Και να... Αν αποφασίσεις ότι πρέπει να φτιάξεις τη ζωή σου ξανά ή οτιδήποτε, να κάνεις μετά. Εσύ λες στην περίπτωση που υπάρχουν παιδιά, με αυτή την έννοια. Ναι, σκέψου τώρα. Ναι. Αυτά τα παιδάκια θα μεγαλώσουν και θα δουν αυτό το βίντεο και θα λένε η μαμά μου έλεγε στο βίντεο ότι ο μπαμπάς μου δεν είναι για αυτήν. Ναι. Μια χαρά είναι ο μπαμπάς, να πούμε σε αυτό το σημείο. Αλλά και η μαμά. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Ταιριάζουν, δεν είναι να πεις. Ξέρεις ποιος είναι ο θυμός σε μια απιστία. Είναι το ότι. Αν ναι, πες αυτό που μου λέγες με τη συμφωνία μου. Ότι δεν είναι συμφωνημένο. Ότι οι σχέσεις είναι μια συμφωνία. Ναι. Αν εσύ στις σχέσεις έχεις συμφωνήσει ότι θέλω να είμαστε 4 άτομα. Ναι. Δεν πάβει να είναι μια συμφωνία. Επίσης, μπορείς να πεις ότι πλέον δεν συμφωνείς με τη συμφωνία που έχετε κλείσει. Ναι. Γιατί υπάρχει επικοινωνία σε όλα αυτά τα πλαίσια. Αυτό πιστεύω είναι που θυμώνει τον άλλον και λέει «Μα δεν το είχαμε συμφωνήσει αυτό». Ναι, τώρα... Σαν έννοια. Ναι. Αν ας πούμε είσαι πολύ ερωτευμένος, είσαι παντρεμένος και είναι όλα καλά. Ναι. Και μετά σου ήρθε να πατήσεις. Πώς θα φέρεις τη γυναίκα σου στον άντρα σου, ξέρω εγώ, ότι θέλω να σε απατήσω. Πώς το συζητάς κάτι τέτοιο. Κοίταξε, καταρχάς η αλήθεια είναι ότι το να βάλεις την γκόμενα, γιατί παίρνει τον τίτλο της γκόμενας, επειδή είναι το τρίτο πρόσωπο που παίρνει αυτή τη βούλα. Ναι. Μέσα στο σπίτι, να φοράει τα ρούχα της γυναίκας, αυτό το κάνουν όντως ανήθικο και ύπουλο. Α, λες να έκαναν σεξ, ας πούμε, φορώντας τα ρούχα της Σακύρα. Τι να σου πω, σκέψου λιγάκι να πας σπίτι και να βλέπεις τα ρούχα σου σάπλητα. Πω. Καταλαβαίνεις τι λέω, νιώθεις... Φαντάζομαι πίσω ότι η Σακύρα θα έχει κάποια οικιακή βοηθό, δεν φαντάζομαι τη Σακύρα με τη σφουγγαρίστρα για κάποιο λόγο να... Τι να σου πω,
Π.χ. τώρα οι κατηνιές που κυκλοφορούν είναι ότι στο έστειλα κιόλα. Ναι, ναι. Του στέλνω παιδιά δημοσιεύματα που βρίσκω και στον Κώστα και στον Μανώλη και δεν δίνουν καν σημασία. Την έχει συγκλονίσει, παιδιά, η υπόθεση Σακύρα. Τη... Μα έκατσε και. Από ό,τι κατάλαβα, έχει είναι το γειτονικό σπίτι της πεθεράς της, εκεί που είναι το σπίτι της Ακύρα. Ναι, μάλιστα. Και στο μπαλκόνι που η πεθερά βλέπει ναι. το σπίτι της Ακύρα, έχει ναι. βάλει μια μάγισσα Halloween για να τη βλέπει το μπαλκόνι. Α, την ξορκίζει δηλαδή, λοιπόν. Πόσο κακό επίσης για τα παιδιά αυτό. Πάνω στη συμφωνία, λοιπόν, που ναι. λέγαμε πριν, ναι, για ναι, να ναι. επανέλθει η απόσπαση προσοχής. Ναι, ναι, ναι. Πώς να το πεις. Κοίταξε, εφόσον σκοπεύεις να απατήσεις και μου λες με αυτά τα δεδομένα ότι θέλω να απατήσω με αυτά τα δεδομένα, γιατί αν είσαι κι εσύ σύμφωνος, θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί. Αν δεν είμαστε, θα χωρίσουμε, αλλά δεν θα είμαι σκουπίδι. Για σκέψου όμως τα παιδιά. Δηλαδή, όταν έχεις παιδιά, γίνεται πολύ πιο δύσκολο. Κοίταξε, κανονικά, όταν κάνεις παιδί, ναι. κάποια τέτοια θεματάκια τα έχεις λύσει. Ναι, ρε γαμότο. Δηλαδή... Το συζήταγα πρόσφατα με μία φίλη μου που είναι παντρεμένη, ας πούμε. Ναι. Ότι πώς λες... Όταν κάνεις παιδί, πρόσεχε, όταν κάνεις παιδί δεν είναι σαν να λες πάει, αυτό ήταν η προσωπική μου ζωή, θα είμαι τώρα με σένα μέχρι να ψοφήσω. Ναι, γιατί για να επιλέξεις να είναι ο πατέρας ή η μητέρα του παιδιού σου, ναι. θα έπρεπε να... Να είναι ερώτα στη ζωή σου, να είσαι... Να σε καλύπτει, να μην σκεφτείς ότι θέλω όμως και μια καινούργια εμπειρία. Για να πάρεις την ευθύνη να κάνεις παιδί. Απ' τη μία το καταλαβαίνω ότι μετά από κάποιο καιρό, ρε παιδί μου, μπορεί και εσύ να θες να δοκιμάσεις και κάτι άλλο. Μην κάνεις παιδί. Είναι... Άμα νομίζω θα δημιουργήσει πρόβλημα στο παιδί σου. Νομίζω... Καταλαβαίνεις πως το λέω. Μα δεν είναι φυσιολογικό να το σκεφτείς κάποια στιγμή. Εσύ δεν το έχεις σκεφτεί ποτέ, ας πούμε. Να κάνω παιδί, όχι. Όχι. Οπότε μου έχει λυθεί το πρόβλημα. Μπράβο, ναι, 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 ναι. Τόσο. Και γιατί να κάνεις υπερπληθυσμό, έχουμε τους άλλους. Είναι κάποιος κύριος νεκρός μπροστά μας. Δεν ξέρω τι κάνουν. Τι κάνει. Και χωρίς φως. Σκουπίζει το δρόμο από την αριστερή. Με ψυχούλα μου, θα σε ψάχνουμε. Από την αριστερή μεριά. Το καταλαβαίνεις. Μάλιστα, ναι. Δεν ξέρω που λες. Και τι λέγαμε για τη Miley Cyrus, αν το χειρίστηκε καλύτερα. Ναι. Να σου πω κι άλλα κουτσομπολιά για τη Miley Cyrus. Ναι, πες μου για τη Miley Cyrus. Στο βίντεο κλιπ, ναι. στο σημείο που φοράει το κουστούμι και είναι σε ένα σπίτι. Το είδα, ναι. Είναι, είναι ωραίο το βίντεο κλιπ. Το σπίτι, ναι, στο οποίο λέει την απάτησε 14 φορές ο άλλος. Τις μέτραγε. Τι να σου πω, το θέμα πάτα, είναι... Μωρί, πάτα κι εσύ. Είναι όντως κάτι που τον κάνει σκουπίδι. 14 φορές, ναι, ναι. Δηλαδή δεν είναι. Δεν ξέρω. Για να... Α, δεν ξέρω. Νομίζω ότι να απαντήσεις κάποιον δύο φορές δεν σημαίνει ότι κάθε φορά είναι και διαφορετικός. Στο μυαλό μου έτσι είναι. Εκτός πια αν έχεις μεταπηδήσει σε άλλο πρόσωπο και μετά ναι. ουσιαστικά θα τα φτιάξεις με τον επόμενο. Οπότε τότε δεν ξέρω αν πιάνεται γαμώτο για κέρατο. Κατάλαβες. Είναι κέρατο, αλλά κατάλαβες. Δεν ξέρω πώς τώρα τηλεφόρο Σαλαμίνος. Βλέπω το χάρτη. Αυτό θα σου λέγα. Βλέπω το χάρτη και έχουμε φτάσει Κόρινθο. Δεν ξέρω πώς ενώνεται η τηλεφόρο. Θα σε πάω με πολύ ηλίθιο τρόπο. Ωραία. Κύκλοι θα κάνουμε, αλλά δεν κουβέντα κάνουμε. Δεν έχουμε Μπράβο, προορισμό. Έλετε. Κάποια στιγμή θα γυρίσουμε και σπίτι. Ωραία. Εδώ, να είμαστε λοιπόν, στην Ελλάδα. Εδώ μεγάλωσα, Μανώλη μου. Α. Εδώ είναι το θρυλικό κερατσίνι ή τσαλδάρι, mm-hmm. η οποία έχει μετανομαστεί σε Παύλου Φίσα. Μάλιστα. Και εδώ έβγαινα στα νιάτα μου. Δεν υπήρχε το γεωγραφικό να φτάσω σε μεγαλύτερο σημείο. Εντάξει, ωραία το έχω κάνει. Αλλά λόγω της απόσπασης χάσαμε τη Miley Cyrus πάλι. Έλα δε Miley. 14 φορές. 14 φορές λοιπόν. Εντάξει. Και πώς το έμαθα αυτή, μάθαμε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω για μαρμελάδες και για τέτοια. Το ρεπορτάζ σου. Αλλά... Η μερέντα λοιπόν που είχε αφήσει στο ψυγείο. Είχε της. Δύο κουταλιές λιγότερες. Δεν έχουν άψει φώτα εδώ πέρα, βλέπεις. Έπρεπε να υπήρχε ένα ναι, ναι, ναι. πιο. Θα είναι σκοτεινό το βίντεο, αλλά δεν πειράζει. Ναι, δεν ξέρω, τι να σου πω. Το χειρίστηκε όμως πολύ διαφορετικά, γιατί είπε στην ουσία δεν σε έχω ανάγκη, άνθρωπέ μου. Ναι, 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 ναι. Μπορώ και μόνη μου. Η άλλη το είπε λίγο πιο κατηνίστικα. Λίγο μιας προηγούμενης γενιάς. Εγώ αυτό, έτσι, ναι. έτσι το σχολιάζω. Αυτό, ναι. Μα έτσι είναι κιόλας, είναι προηγούμενης γενιάς. Mm. Βλέπεις ότι υπάρχει διαφορά
στο πώς σκέφτεται ο άλλος από πολλά θέματα. Ναι. Βλέπεις π.χ. πώς χειρίζονται την ομοφιλοφιλία οι σημερινοί 60-70. Ναι. Και πώς τη χειρίζονται νέα άτομα που έχουν άλλο μυαλό και είναι λίγο σε και φάση... πώς είναι και παιδιά στο σχολείο τώρα. Ναι. Και με, που δεν τους νοιάζει, γιατί έχω μία φίλη η οποία είναι καθηγήτρια και βλέπει τις μαθήτριές της τύπου cool μαζί. Ναι. Που στην ηλικία μας στο σχολείο ήτανε όχι ταμπού τύπου μη το μάθηκε κανείς. Ναι. Εποχές σχολείου. Ναι. Που είναι καλό αυτό, είναι γιατί υπάρχει το ίντερνετ, υπάρχει ξέρω, γενικά όσο περνάνε τα χρόνια, κάποια θέματα που ήταν παλιά πολύ ταμπού και πολύ δεν μίλαγε κανείς για αυτά, αρχίζουν και γίνονται φυσιολογικά. Ναι. Οπότε και το κέρατο, είναι όμως μια ίσως σε κάποια να χρόνια, σου πω κάτι. Δεν θεωρείται είναι ρε παιδί μου ότι okay, μπορεί να γίνεται και... χωρίς δράμα, καταλαβαίνεις. Αυτό, εγώ πάλι επιστρέφω στη συμφωνία. Στο ναι. Ρε παιδί μου, πώς είναι κάποιοι που κάνουν τριαδική σχέση. Τι είναι που... αυτό, πατήρι, ως και πνεύμα. Πού είναι ρε παιδί μου τρία... Σκέψω ότι το TikTok με έχει, πώς το λένε, δασκαλέψει. Τέτοια κάθεση και βλέπεις για τις τριαδικές σχέσεις, όλα θα τα πω στον Κώστα. Σκέψω δηλαδή ότι υπάρχουν σχέσεις που είναι μια συμφωνία η οποία λέει εγώ θα είμαι με τον Κώστα. Ναι. Θα είμαι με τη Μαρία, ναι. Αλλά έχουμε συμφωνήσει η Μαρία να μην είναι με τον Κώστα. Δηλαδή δεν σημαίνει το ότι επειδή εγώ τα έχω και με τους δύο. Ναι. Αλλά αυτό όσο κουλό και να φαίνεται, είναι μια συμφωνία. Είναι λίγο κουλό. Ναι, το καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι κουλό. Ναι. Αλλά εφόσον είναι μια συμφωνία, τι δεν να μπορείς να... Ναι. Μετά βλέπαμε με τον Κώστα κάτι, αυτά που πάνε στην Ερμού και ρωτάνε τον κόσμο ποια είναι η γνώμη σου και ρωτούσανε τύπου γιατί... vibrator. Ναι, και ρωτούσανε για την απιστία ότι θα προτιμούσες να μην το ξέρεις και πολλοί απαντήσανε θα προτιμούσα να μην το ξέρω ότι με έχει εντάξει, απαντήσει. Δεν... Μα δεν χαίρεσαι κιόλας. Μας έκανε εντύπωση με τον Κώστα αυτό. Δεν μου το... λες να σας πω μια ιστορία κουτσομπολιό. Να μας πεις. Μιας που είμαστε εδώ να... Εγώ λοιπόν μία από τις πρώτες σχέσεις που είχα. Ναι. Εγώ δεν ήξερα ότι υπήρχαν εφαρμογές τύπου Tinder κτλ. Mm-hmm. Οπότε είχαμε βγει για καφέ και δεν μπορώ να βρίσω φαντάζομαι. Καλέ podcast είναι. Α, ωραία. Αχ, κοίταξε να πώς μπαίνει μπροστά ναι, μας. Ναι. Και... σαν να μην υπάρχουμε. Τι χαρά. Και βλέπω λοιπόν, πάει τουαλέτα και σκάει ένα μήνυμα. Και λέω... τι είναι αυτό? Και διαβάζω από την οθόνη και λέει «Πού είσαι εσύ καύλα μου?» Α! Oh. Και ψάχνω το εικονιδιάκι της εφαρμογής, την κατεβάζω, κάνω ένα ψεύτικο προφίλ ναι. Και στέλνω ναι. Κάτι αντίστοιχο, χωρίς φωτογραφία. Ναι. Και την μέρα των γενεθλίων μου ναι. Κανόνιζε να πηδηχτεί με, το, με ψεύτικο... το ψεύτικο προφίλ που δεν είχε καν φωτογραφία. Αλήθεια. Και φυσικά εγώ έστειλα μια φωτογραφία... δικιά σου, ναι. Τύπου είμαι εγώ. Ναι. Και λέει, το ξέρα τι ήσουν εσύ. Μετά προφανώς και θα έχεις για όλη σου την υπόλοιπη ζωή trust issues, αν η πρώτη σου σχέση είναι κάπως έτσι. Σας βρίσκω... δεν σε εμάς. Όχι, όντως. Σας βρίσκω λιγάκι βιαστικούς. Ναι. Μπορεί εγώ... να γεννάει. Διάρρεια. Ή μπορεί να τον έχει πιάσει τρίτη λιπηπή, ναι. Πώς το χειρίστηκες, Μανώλη? Πώς το χειρίστηκα? Γιατί π.χ. αυτό κι αν είναι όχι απλά θέτηση συμφωνίας, κοίτα, να όταν, σε βγάλει όταν και τρελό άλλος, όταν τα πρωτοφτιάχνεις, ας πούμε, ναι. Δεν χρειάζεται να πεις κάτι, ρε παιδί μου, ναι. Εδώ που τα λέμε. Ναι. Δηλαδή, πες ότι έχεις γνωριστεί σε μια εφαρμογή γνωριμιών. Ναι. Όταν πηγαίνει καλά, ναι. Δεν χρειάζεται να πεις τι σου λέω και σένα το που σε 50 χρόνια. Που έχουμε μείνει ναι. Από το Facebook εμείς η γνωριμία. Ωραία. Δεν τα έχουμε προλάβει. Θεωρητικά και αυτό μια εφαρμογή είναι, ας πούμε. Να σου πω κάτι. Είχα κάνει ένα sponsor για τον Παντού. Ναι. Και είχα ένα παππού, μάλλον με πολλά λεφτά, που μου έστειλε μηνύματα. Το θυμάμαι, ναι, μου το έχεις πει. Γιατί είμαι άνθρωπο. Έτσι που λες. Οπότε πώς να το χειριστώ. Νομίζω ότι είναι στα πλαίσια που δεν μπορώ να μιλήσω ελεύθερα στο podcast.
αλλά με άγριο τρόπο. Εγώ, ξέρεις, δεν είμαι ήρεμος άνθρωπος, οπότε... Δεν θα γράψω απλά ένα τραγούδι. Ναι, ναι, ναι. Θα βάλω μια μάγισσα στο μπαλκόνι. Στο συγκεκριμένο δεν αρκέστηκα στο να γράψω τραγούδι. Έγραψα, βέβαια. Είναι το Once Upon a Lie. Από το δεύτερο δίσκο, We All Bleed Red. Που ναι, είχαμε πει, ξέρω εγώ, πράγματα που έκανε, τα έβαλα στους στίχους. Okay. Ας πούμε, ναι. Οπότε ναι, δεν σημαίνει ότι το κάνεις για να πουλήσεις, το κάνεις επειδή νιώθεις, ρε παιδί μου, ότι σε πνίγει κάτι. Ναι, ναι. Εγώ, ναι, αντί ναι, να πάω σε ψυχολόγο, τα γράφω. Okay. Τα τραγουδάω και μετά μου φεύγει το... Μου φεύγει η κάψα. Μπορούμε να βάλουμε μουσικό χαλί από πίσω να παίξει. Να βάλουμε, αρκεί να μην έχεις δώσει τα δικαιώματα. Θα βάλουμε ακυκλοφόρητα λοιπόν που δεν έχουν δικαιώματα. Αλλά ναι, έτσι που λες. Εσύ φαντάζομαι δεν σου έχει συμβεί κάτι σε κέρατο. Κάτσε να φύγουμε από το τούνελ. Ναι, 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 ναι. Ας σου πω, έχω. Επιστροφή λοιπόν, okay, στην πραγματικότητα. Κέρατο εγώ. Κοίταξε, μου έχει τύχει πριν το Κώστα, έτσι, να τα έχω με έναν και στα γενέθλια του Αγίου Βαλεντίνου. Κάτι περίεργο μου είχε πει. Το Αγίου Βαλεντίνου βρήκε αυτός, ο Θεόφοβος. Π.χ. αυτά εμένα μου κάνουν πάρα πολύ εντύπωση που επιλέγουν τέτοιες κομβικές μέρες να κάνουν την βλακεία τους, ξέρεις. Ναι, ή στα γενέθλια θα το κάνουν. Γιατί, ναι, 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 γιατί, δεν ξέρω, γιατί, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τι άσκηση εξουσίας. Για να σε κάνουν να νιώσεις ακόμα πιο χάλια. Αυτό ποιο βίτσιο είναι. Είναι κάποιοι που έχουν γεννηθεί καριόλιδες, πώς να το πω. Α. Έχουμε γνωρίσει. Και τι σου είχε κάνει αυτός λοιπόν. Νομίζω ότι μου είχε πει πήρα αρκουδάκι στην τέτοια. Α, σου είπε ότι πήρα αρκουδάκι σε άλλη. Και εμείς λέμε για τη Miley Cyrus. Και είμαι εγώ σε... Εδώ η Κατερίνα Cyrus. Και είμαι εγώ σε διαβάζεις ηλίδιος. Και στο είπε όμως, Αυτό. Υπονοείς κάτι. Άμα σου λέει πήρα αρκουδάκι σε άλλη, τι να υπονοεί. Το λέει πολύ ξεκάθαρα. Γιατί να το πει όμως αυτό. Δηλαδή δεν μπορούσε να βρει ένα καλύτερο τρόπο. Κατ. Επανήλθαμε. Μετά από αυτό το καιρό. Ναι. Ή π.χ. ήμουνα με κάποιον ο οποίος μου είχε βαρεθεί και δεν έψαχνε αφορμή. Ναι. Να του πω εγώ αισυχτήρι τύπου, ξέρω εγώ, δεν μου δίνει σημασία και αυτά. Και με το που του... χωρίσετε. Ναι, με το που του είπα κάτι μου λέει, ήθελα καιρό να σου το πω. Αλλά δεν έβρισκα πώς να σου το πω. Και τον είδα που γύρισε στην πρώην του. Που, οπότε υπονόησε κέρατο όλο αυτό. Ναι, 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 ναι. Αλλά εντάξει. Ρε παιδί μου, να το καταλάβω. Αν είναι μια σχέση, ξέρω εγώ, 50 ετών. Θα μου πεις όχι, εντάξει, ας μη λέω, δεν ξέρω κι εγώ. Ναι. Αλλά άμα βλέπεις ότι κάτι πάει καλά, γιατί να τα αφήσεις να πας στην πρώην. Τι να σου πω. Για να είναι πρώην δεν έγινε κάτι. Εντάξει, μπορεί να θέλανε να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία. Αυτές αυτή... είναι οι 38 έτσι εμπειρίες. Αυτή που με έχω... το αρκουδάκι ήταν πρώην του. Ναι. Σοβαρά. Μπορεί να περίμενε εκείνη τη μέρα να τούσκασε. Σου λέει ποια να αγαπάω αληθινά την ημέρα του έρωτα. Την πανέμορφη Κατερίνα. Την πανέμορφη Κατερίνα Cyrus. Ή την... Πανούκλα πρώην. Ναι, την Κατερίνα Βλάχου ή την Βλαχάρα. Κατάλαβες. Μάλιστα. Αυτό που λες. Σε κέρατο και εγώ νομίζω αυτό έχω. Ναι. Το οποίο έτσουξε βέβαια, δεν μπορώ να σου πω. Είναι αυτό το γιατί ήμουν πολύ ερωτευμένος φάση. Ναι. Αλλά κατάλαβα ότι είναι μέσα στη ζωή ρε παιδί μου αυτό. Με στη ζωή, ναι, ένα στιγμίο λάθος δεν είναι. Ναι, 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 ναι. Καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, ναι. Όπως ο Πασχάλης που φύτρωνε παιδιά. Ρε παιδί μου, όταν, ναι, το θυμάμαι, ναι. Όταν έχει περάσει ένα διάστημα 3 μηνών και είσαι λοιπόν να έχεις γνωρίσει άτομα από εφαρμογή. Ναι. Άμα πηγαίνει καλά, ρε παιδί μου, το πρώτο καιρό, κλείνεις την εφαρμογή. Δεν κάθεσαι να συνεχίσεις να μιλάς με κόσμο. Καταλαβαίνω τι λες. Καταλαβες. Ναι, ναι. Τώρα να βλέπω μήνυμα που είσαι καύλα μου, τη στιγμή που μου παίρνες δώρα, πόσο πολύ με αγαπάς και τέτοια. Δηλαδή είναι λίγο φτηνό, κατάλαβες πώς το λέω. Πολύ... Ναι, δεν είναι, δεν είναι Instagram, ναι, 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 Tinder, ναι, ναι, π.χ. είναι για αυτό το λόγο. Καλά, και το Instagram, για να είμαστε ειλικρινείς, κάθε μέρα μου στέλνουν
από κάτι. Πιο παλιά βασικά. Τώρα δεν δίνει και ιδιαίτερα δικαιώματα. Όχι ότι έδινα ποτέ. Ναι. Αλλά ξέρεις. Ναι, αλλά δεν μπορείς να πεις στον άλλον κλείσε το Instagram σου να μη σου στέλνουν. Δεν είναι το ίδιο με το μια εφαρμογή το που είναι φτιαγμένη. Ειδικά αν είναι δουλειά σου, ρε παιδί μου, και δείχνεις τη μουσική στο ένα στο άλλο σου. Ναι. Το μακιγιάζεσαι, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Αλλά μου έχουν πει φέρει τους κωδικούς σου. Ας πούμε. Α. Φέρει τους κωδικούς στα τέτοια. Που και αυτό δεν μ' αρέσει σαν. Τι να σου πω, είναι δεν λίγο... Δεν μπορείς να πεις τον άλλον. Εντάξει, αν δεν εμπιστεύεσαι, τι να σε κάνω. Ναι, ναι, κατάλαβες. Ναι, 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 δεν είναι σαν και εμένα με τον Κώστα, που πάλι δεν είμαστε καλό παράδειγμα. Γιατί έχουμε τα προφίλ μας για λόγους ασφαλείας. Εντάξει. Δεν μπορώ να χάσω εγώ το επαγγελματικό μου προφίλ. Ναι, δεν γίνεται. Κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Επειδή μου κλέψαν το κινητό. Αν σου κλέψουν το κινητό, δηλαδή τι γίνεται. Υπάρχουν εφαρμογές όπως το TikTok. Ναι. Που αντί να βάλεις το mail σου, μπορείς να βάλεις το κινητό σου. Ή υπάρχει αυτό το δύο παραγόντων που σου στέλνουν SMS. Okay. Δεν πρέπει να χάσεις την κάρτα SIM σου π.χ. Μετά θα πρέπει να πάρεις άλλη συσκευή και να ξαναπάρεις την ίδια κάρτα SIM με τον ίδιο αριθμό. Γίνεται νομίζω. Γίνεται, γίνεται. Αλλά καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ότι... Εγώ το ζώνη είχα αφήσει μια μέρα το κινητό μου. Άντε πάλι, πρέπει να πω ιστορία. Έβλεπα, ας πούμε, την τότε σχέση μου να πατάει like από εδώ και από εκεί, σε διάφορα ξέκολα. Και έγινε της πόρνης, συγγνώμη κιόλας για το, για το γαλλικό. Η οποία σχέση δεν έμενε Αθήνα, έμενε Βέλγιο. Οπότε σηκώθηκε μια αρχίτερα να πάει. Φημίζεσαι για το ίντερνασιο. Φημίζομαι. Θα σου πω γιατί φημίζομαι. Και νιώθω ότι έχω δίκιο. Γενικά ο Έλληνας έχει μια νοοτροπία Pokemon. Gotta catch em all. Κατάλαβες. Πρέπει να πάω ενώ με έξω είναι όλους. Πολιτισμένοι. Όχι, απλά δεν έχουν πάει όλοι με τους ίδιους. Okay. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν λες α, θα έχει πάει με τους φίλους μου, θα έχει πάει με... Κατάλαβες. Okay. Είναι λίγο πιο πολιτισμένα τα πράγματα. Λες, έχεις... Δεν θα ξέρω. Δεν θα ξέρει πολύ κόσμο. Οπότε εντάξει. Γιατί είναι πολύ άβολο. Να συζητάς με τους φίλους και να λέμε «Α, ναι, 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 α, ω, έχω να σου πω». Κατάλαβες, είναι το καταλαβαίνω άπολο. Αυτό που λες. Ναι, ναι, ναι. Οπότε είχα ξεχάσει, λοιπόν, είδες η απόσπαση προσοχής. Εμένα μου λες. Οπότε είχα ξεχάσει το κινητό τρέχοντας να πω «Γύρνα πίσω, μπλα, 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 μπλα». Και μου είχε πέσει το κινητό στον κεραμικό, μαζί με την κάρτα, μαζί με... την κάρτα για τα μέσα, μαζί με την ταυτότητα, είχα όλο το πακετάκι. Μόνο τα κλειδιά του σπιτιού μου δεν είχα πίσει. Και τον αριθμό του λογαριασμού μου. Μεταξύ σύρμου και από βάθρα. Όχι, στο... έτσι όπως είχα κάτσει στο τέτοιο να περιμένω, στην καρέκλα, είχε μείνει ατόφιο το κινητό. Και το βρήκε να είναι καλά μια κυρία και με πήρανε τηλέφωνο. Εγώ εντωμεταξύ είχα ακυρώσει κάρτες, είχα φάει φρίκι. Λογικό. Την επόμενη μέρα κιόλας με παίρνει μια κυρία και λέει «Έχουμε βρει το κινητό σας». Και πήγα και τη πήρα γλυκά. Μπουτιματάκια. Ναι, ναι, ναι. Και ήταν πολύ, πολύ γλυκούλα. Okay. Ναι. Και προχθές είχα δει ένα κινητό στο Σύνταγμα. Τι να το κάνεις, αφού έχει 500 κωδικούς, δηλαδή δεν μπορείς να το κλέψεις. Και ούτε να πάρεις τηλέφωνο emergency κάτι. Ναι, ναι, ναι. Ναι τίποτα, τίποτα, τίποτα. Πίσω. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ναι. Τέλος πάντων. Ενώ εσύ επειδή έχεις ταυτότητα και τέτοια. Ναι, εμένα, δηλαδή πρέπει να ήταν πολύ στόκος για να μην με έβρισκε. Ναι, κατάλαβα. Είχε το όνομά μου στην ταυτότητα, στην κάρτα και στο σταυτί για τα μέσα. Και πώς είστε ο Μανώλης Παπαδόπουλος. Ναι, δηλαδή πόσο πιο μπαμ να κάνει, κατάλαβες. Κατάλαβα. Είμαστε στον Πειραιά να πούμε σε αυτό το σημείο. Ναι, θα σε πάω την αγαπημένη μου διαδρομή από την Πειραϊκή. Που εδώ μεγάλωσα εγώ. Αχα. Ναι, στο Χατζηκυριάκιο. Εδώ έγραψα τα πρώτα μου τραγούδια λόγω κατάθλιψης. Πήγαινα στην Πειραϊκή που ήταν τα βράχια και ηρεμούσε και έγραφα στίχους. Όντως. Ναι, 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 ναι. Βέβαια. Ήμουνα drama queen από παλιά εγώ. Δεν περίμενα τα ήμουν που ήταν μόδα σε κάποια φάση, θυμάσαι. Σήμερα θα είμαι στεναχωρημένος. Ας βάλω μια σκακέρα. Ναι, 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 ναι. Ας κάνω τη φράτζα μου πιο πεταχτή από ποτέ. Τώρα πλησιάζομαι και στην εκκλησία που είχα βαφτιστεί κιόλας. Α! Ναι, μάλιστα.
τόσο κοντά στα μέρη που με έφερες. Άρα το πατρικό σου, Πειραιά. Το πατρικό μου είναι Πειραιά, ναι. Okay. Το νοικιάζουμε τώρα σε κάτι καλούς κυριούλιδες. Okay. Που μας βάζουν τη μισή τιμή από ό,τι. Μένω από την τρύπα για να μπαίνουν αυτοί με τα μισά λεφτά άρχοντες. Άρα είσαι κοντά, εδώ κοντά. Είναι από εδώ 10 λεπτά, ας πούμε. Okay. Θες να πάμε να του ζητήσουμε τον ήχη. Γεια σας, καλησπέρα σας, τι κάνετε. Από εδώ η Κατερίνα Νταβατζής μου. Την έβαλα επειδή είναι έτσι απειλητική. Για κάτι εκκρεμότητες που έχουμε αφήσει. Την έβαλα επειδή είναι απειλητική να σας απειλήσει να μου δώσετε τα λεφτά. Μάλιστα, τώρα θα περάσουμε από τον Όλ που έκανα την πρακτική μου. Έκανες πρακτική στον Όλ. Εγώ δούλευα εδώ στο μαρινάκι το καφέ από κάτω. Πώς βγήκανε, νομίζεις, τα λεφτά να κάνω τα CD. Έτσι. Με ροδούλη, με ροφάει. Η δουλειά κάνει τους άντρες, Κατερίνα. Να, εκεί πέρα μέσα. Τώρα μάλιστα. Το έχουν κάνει η αποθήκη, δεν ξέρω. Α, έχει κλείσει. Το έχουν κλείσει, ναι. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν στο Nolp. Ναι, μάλιστα. Πρέπει να βάλουμε και πλάνα του Nolp. Θα βγάλω εγώ με τον κινητό. Θα δει αυτό το υπέροχο κτίριο το οποίο έχει γύρω-γύρω θάλασσα. Θα πει τι υπέροχα γραφεία θα είχαν εκεί πέρα. Στα όπα-όπα θα είχαν την Κατερίνα να πίνει τον καφέ τη κάνοντα συντήρηση αρχαιακού υλικού. Τι συντήρηση έκανε? Τις φωτογραφίες που βγάζανε στον αγιασμό με τους παπάδες. Α, το 80. Ναι. Καμία ιστορική. Εγώ κατάλαβα συντήρηση. Λέω θα κάνει συντήρηση σε μούμιες. Όχι, φωτογραφίες έκανα. Όχι, και με είχανε, Μανώλη, σε μια τουαλέτα γυναικεία. Γιατί ήταν εκεί δούλευε στην τουαλέτα. Χώρος, ναι, στις χέστρες. Είδες, Κατερίνα, μα δεν φτάσει στον πάτο, δεν πας ψηλά. Ήταν ο μόνος χώρος ο οποίος, επειδή είχε νηπτήρες και βρύσες, θα μπορούσε να γίνει τύπου εργαστήριο. Και ήμουν εκεί, στις χέστρες, Μανώλη. Πω, πω. Τι να πει. Έχω να πω ότι συγχαρητήρια, γιατί έχουμε κάνει, αν μη τι άλλο, μία πρόοδο. Γιατί βάζαμε στόχους. Και έφερα καλά λεφτά για πρακτική. Γιατί δεν αφήναμε τα όνειρά μας. Ήτανε το μακιγιάζ όνειρό σου, σου άρεσε από μικρή? Στο 16 μου που πήγα και έκανα... Γιατί πήγες καταρχάς? Γιατί από μικρή ήθελα, το έβλεπα στα περιοδικά και το ονειρευόμουν πάνω μου. Οκ. Okay. Αλλά σαν μικρό γκοθάκι που ήμουνα και είχα μόνο μαύρες σκιές. Ναι, ένας άλλος λόγος που σ' αγαπώ είναι αυτό. Δεν μπορώ άλλο λαϊκουριά. Ήθελα να μάθω να βάφομαι, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Έτσι πήγα και με το που είδα την καθηγήτρια μέσα και να μας κάνει μάθημα μακιγιάζ, είπα θέλω να αυτό γίνω θέλω. Αυτό. Μπράβο, το ναι. Όταν πήγα στα... Εγώ πέρασα από πάρα πολλές σχολές μακιγιάζ που δίδασκα μέχρι να φτάσω στα ΙΕΚΑΛΦΑ εδώ πέρα, που ήταν πάρα πολύ καλά, λόγω COVID σταμάτησα. Ναι. Ξεκίνησα σε κάποια... σε ένα στη Συγκρού που ήταν αυτοσυντηρούμενο κάτι. Ναι. Και για να καταλάβεις σε τι κατάσταση δίδασκα, για να ξεκινήσω να έχω την υπηρεσία ότι διδάσκω. Στα 16 δηλαδή ξεκίνησες? Όχι, λες. Το 2015. Πόσο είναι το 2015, δεν ξέρω. Τέλειο, και εγώ κάνω στα μαθηματικά. Στο 2015 λοιπόν, όταν δίδασκα βλεφαρίδες στο Περιστέρι εκεί πέρα που δούλευα, παράλληλα. Όταν πηγαίνα... λες δίδασκες βλεφαρίδες. Αυτές που βάζεις με κόλλα μία-μία-μία. Α! Γιατί να το κάνεις αυτό και δεν τις παίρνεις όλες μαζί να τις κοτσάρεις? Γιατί δείχνει κατά ένα μήνα. Και κολλάει κάθε, σαν να βάζεις εξαίρεση ο μαλλιών στις δικές σου βλεφαρίδες, σε κάθε τρυπούλα. Κατάλαβα. Εκεί λοιπόν κάναμε και εφαρμογή και το διδάσκαμε. Παράλληλα λοιπόν, δίδασκα μακιγιά σε μια σχολή αυτή την αυτοσυντηρούμενη, τι ήτανε, όπου... Μ' αρέσει πολύ την ιστορία της ζωής μου, ενώ έχω σε ένα καλεσμένο, Μανώλη μου. Τέλος πάντων, υπήρχε μια μπίχλα εκεί μέσα, γι' αυτό είμαι και εκπλένα μόνη μου και φαίνεται κάνω καλλιτικά για να κάνω δουλειά. Μάλιστα. Δεν απήχε πολύ από τον Όλπ. Μάλιστα. Και μετά από αυτό είπες να... Μετά είχα φτιάξει βιογραφικό, πήγα στα EEC Inter Graphics. Δεν το πίστευα ότι διδάσκω σε EEC, ήταν αυτό που είχα εικόνα στο μυαλό μου. Ναι. Και μετά το έκανα δουλειά μέχρι τον COVID. Και ήρθε ο COVID και είπα α. Και μετά τον COVID, ας πούμε, γιατί δεν το συνέχισες? Πέρα από το βίντεο κλιπ μου. γιατί... Θες να σου πω τώρα για, το... για τα μακιγιάζ και όλο αυτό? Ναι, μάλιστα. Πόσο πια εγώ πιστεύω σε σένα, Κατερίνα. Πόσο και πια... ο κόσμος πιστεύει. Πόσο πια να αντέξω αυτό το ρατσισμό που έχει το μακιγιάζ στην Ελλάδα? Δεν μπορώ κάποια πράγματα πια να τα ανεχτώ. Να σου δηλαδή? Πω,
Μπορεί, παιδί μου, να πας να βάψεις κάπου. Ναι. Και να σου συμπεριφερθούν. Πες, εντάξει, η θεία που θα βάψω για αυτό το γάμο δεν με ξέρει. Ωραία. Και θα μου συμπεριφερθεί σαν την κοπελίτσα που το μόνο πράγμα που έχει κάνει στη ζωή της είναι να μάθει απλά να βάφει, υποτιμώντας με. Θα το καταπιώ. Εν τω μεταξύ, αυτό το κάνουν και σε κάθε δουλειά, έτσι. Ναι. Σε υποτιμάνε και είναι σε φάση. Όταν... Δούλεψε τώρα για μας και οκ. Okay, it's okay, ό,τι και να έχει κάνει. Ειδικά μου είναι καλλιτεχνικό αυτό που κάνει. Δεν καλά. Είναι δουλειά, καταλαβαίνει. Αυτό είναι ένα βίντεο από μόνο του. Εκεί να έρθω να σου μιλήσω 5 ώρες γι' αυτό. Δηλαδή. Και σκέψω ότι στις αρχές, εγώ το 2013, δούλευα σε κομμωτήριο. Εδώ από πάνω έμενα, ναι. Α, το... Ναι. Μανώλη! Ναι. Θα ήθελα να έχω ένα σπίτι Μπουρζουά. Εδώ, να ξέρεις. Είναι πολύ ωραία περιοχή. Εδώ είχα δει να πατάνε μια κυρία με φορτηγό. Όχι, δεν κάνω πλάκα. Τι ωραίες! Αυτές είναι οι αναμνήσεις μου. Λοιπόν. Θυμάμαι επίσης έναν με όπλο που είχε... Μαρία Πόλα να ακούσει αυτό το podcast. Ναι. Την πήγα βόλτα έτσι με το αμάξι. Ναι. Και της έδειχνα, εδώ Μαρία μου στον Πειραιά. Είχε πεθάνει μια φάλαινα. Α, είδες. Έχω πολύ ευχάριστης αναμνήσεις από τον Πειραιά. Άστα να πάνε. Και της έκανα tour και ήθελα να μου κάνεις εσύ σε μένα. Τι να κάνω, ναι. Μάλιστα, ωραία. Εδώ πήγαινα αγγλικά, τα αγγλικά που σας έλεγα. It's all coming back. Ας πάω το Μανώλη βόλτα στα μέρη του. Ξέρεις πόσο καιρό έχω να έρθω παρόλα αυτά. Βέβαια. Έχω ρίξει μαύρη πέτρα. Με όλες αυτές τις κακές αναμνήσεις δεν ξανάρχομαι. Βασικά στο κέντρο του Πειραιά πάω, αλλά εδώ που είναι η γειτονιά μου είχα πάρα πολύ καιρό να έρθω. Και κάπως έτσι κοίταξε πώς κάνει κύκλο η κουβέντα μας. Ναι, και επιστρέφεις τα καλλιτεχνικά. Ναι. Αυτό που σου είχα πει την άλλη φορά ότι σε θαυμάζω, που παρόλο το ότι η ποιότητα πλέον... Ναι, έχει αρχίσει και πέφτει και ο κόσμος ασχολείται με τη γρήγορη μουσική, τη γρήγορη διασκέδαση, τα γρήγορα βίντεο, δηλαδή το TikTok έχει πάρει φωτιά. Ναι. Γιατί ο άλλος πλέον είναι, από ό,τι φαίνεται, τόσο busy όλοι που απλά κάνουν scroll. Ναι. Και ο εγκέφαλός της έχει γίνει... Έχει μειωθεί, ναι. Αυτό είναι επιστημονικά, έχει μειωθεί το attention... Span. Αυτό. Ναι. Δηλαδή ότι δεν μπορούμε πια να παρακολουθήσουμε... Να συγκεντρωθούμε. Παραπάνω αυτό. Εμείς το έχουμε από μικρή αυτό το πρόβλημα. Ναι, αλλά μάλλον η επόμενη γενιά το έχει περισσότερο. Ναι, αλλά YouTube βλέπουμε. Πιστεύω Κατάλαβες. Ότι YouTube βλέπουμε τρώγοντας. Ναι, TikTok ναι. Πριν κοιμηθούμε και στην τουαλέτα, ξεκάθαρα. Παιδί μου, εμένα μ' αρέσουν, ας πούμε, οι κουβέντες. Αυτό που κάνουμε τώρα, δηλαδή, εγώ αυτό θα τα άκουγα, αυτό είναι για ακούω. Να το ακούσεις, όχι για να το ναι, δεις. Ναι. Οπότε πλένεις τα πιάτα και το ακούς. Μπράβο, ναι. Με αυτή την έννοια. Και ακούς τι έχει να σου πει ο άλλος, ό,τι και να είναι αυτό. Ναι. Επίσης, ναι. Το άλλο που έμαθα σε αυτή ναι. τη ζωή, ναι. Από τον τελευταίο, δηλαδή μπορείς να μάθεις πράγματα, ακόμα και από μία θεία σου. Ναι. Ο καθένας έχει ζήσει πράγματα που μπορεί να σε βοηθήσει. Ναι. Γιατί άμα έχεις περάσει μια κατάσταση, π.χ. τώρα που λέγαμε για το κέρατο, όταν απευθύνθηκα σε φίλους μου, με βοήθησε αυτό. Mm-hmm. Το να μάθω πώς συμπεριφέρεται ένας άλλος σε αντίστοιχη κατάσταση. Ναι. Γιατί ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Και ελπίζω να ήταν μία και τελευταία. Δεν ξέρεις. Αυτό πάλι που δεν ξέρεις ποτέ. Ναι. Δεν μπορείς να ξέρεις ποτέ. Ναι. Μετά μας πιάνουν τα υπαρξιακά μας, ότι είμαστε μια κουκίδα σε όλο το σύμπαν και δεν πάει να πάει η Βάνα με τον Κώστα, όχι το δικό σου τον Κώστα, βρήκα και εγώ όνομα. Πήγα να πάρω ένα τυχαίο όνομα και είπα Κώστας. Με τον Γιωργάκη. Με τον Ιωσήφ, ας πούμε, που δεν είναι και πολύ σύνηθες. Με τον Παντελεήμον. Εδώ έμεινε το πρώτο μου φλερτ. Και εδώ πέρα έκλεισε η ταβέρνα που υπήρχε ο Σπάρος. Α, ο διάσημος, μήπως. Όχι, ο διάσημος ήταν πιο πριν. Ναι. Αλλά ναι, με πιάνε που λες τα επαξιακά μου και λες, να σου πω κάτι, δε γαμιέται, ας με απατήσει ο τάδε. Ναι. Αρκεί να έχω, γιατί σε πιάνει και μια παράνοια. Σε έχει πιάσει ποτέ παράνοια. Με τον Κώστα να λες, πού είσαι τώρα, ξέρω εγώ. Να σου πω κάτι, έχουμε την έλεση. Εγώ πολύ πρόσφατα είχα. Είχα πολύ πρόσφατα παράνοια, να ξέρεις. Και έπαιρνα τηλέφωνο και έλεγα, πού είσαι. Δεν είχες την έδρεση φίλων. Ναι, ρε παιδί μου, πες ότι έχεις και έβρεση φίλων. Ναι. Μην πατήσουμε τη γατούλα την κρέμη. Δεν θέλει να δικαστεί και ιδιαίτερα πάντως να προχωρήσει. Ναι. Και έβρεση φίλων να έχεις. Πες ότι είναι σε ένα μέρος. Ναι. Και είναι σταματημένο. Και είναι με γκόμενα. Ναι. Τι θα κάνεις, πού θα το ξέρεις. Πού είσαι, έχουμε γύρισμα, Κώστα. Εγώ. Δεν θέλω να σε διακόψω, Κώστα μου, που χαργεντίζεσαι.
με την κοπελίτσα, αλλά έχουμε γύρισμα. Και πώς τα χειρίστηκες λοιπόν, αφού είπες ότι είναι πρόσφατο? Πήρα 3 τηλέφωνα στο καπάκι, ναι, και μου λέει, μιλάω στο τηλέφωνο. Α, λέω, εντάξει. Και ένιωσα πολύ γελίος εκείνη τη στιγμή. Ναι, κατάλαβα. Αλλά εγώ, όταν με παίρνω τηλέφωνο, όταν είμαι σε μια σχέση, με παίρνω τηλέφωνο, το σηκώνω πάντα. Ναι. Και στην τουαλέτα να είμαι, θα, ναι, το σηκώσω. Δεν θέλω να. επειδή ρε παιδί μου μπορεί να το πιάσει παράνοια τον άλλον. Ναι, εντάξει. Δεν θέλω να αφήσω χώρο για τέτοιο. Αν μπορώ, θα το σηκώσω δηλαδή και θα πω. Ξέρεις πώς λειτουργείς. Λειτουργείς να το κάνω. Τι να κάνω. Τι κάνω, έτσι, για να μην το κάνει κι ο άλλος. Ναι, ναι, σε αυτό να ισχύει. Να σου πω κάτι που λέει και ο ψυχολόγος μου. Ναι, δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί έτσι. Μια χαρά λειτουργήσε εμένα, να σου πω. Με την έννοια ότι έχουμε πολλά υψηλά στάνταρ από τους άλλους, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα. Αυτό κοίτα, καταλάβω. Το συζητάς με τον άλλον. Αυτό είναι ο σκοπός. Εγώ πήγα και το συζητάω, απλά έχω υψηλά στάνταρ. Ναι, και περιμένω από όλους. Να συμπεριφέρονται τέλεια. Τα θεωρώ όλα αυτονόητα. Εγώ από τους φίλους μου το περιμένω αυτό. Πολλές φορές έχω απογοητευτεί, αλλά άλλες φορές. Δηλαδή, εγώ είχα εκτιμήσει όταν σου είχα πει. Αν μπορείς να έρθεις να με βοηθήσεις με το βίντεο, ναι, όταν κατευθείαν είχες αφήσει ό,τι είχες να κάνεις και ήρθες, εγώ λέω, okay, αυτή μετράει, ρε παιδί μου. Θα είναι άτομο, κατάλαβα, που μπορώ να βασιστώ, κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Είναι... Και έτσι πάει. Δηλαδή τώρα οτιδήποτε και να συμβεί, ξέρω ότι μπορώ να στηριχτώ σε σένα. Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Καλά, αυτό εντάξει είναι και... Και το ίδιο και με τη σχέση σου. Θες, ναι, να ξέρεις ότι μπορείς να βασιστείς. Ναι. Όταν βλέπεις, ας πούμε τώρα, άλλο κουτσοπολιό. 3 ώρες το podcast. Μα δεν μπορώ κι εγώ. Με συγχωρείς, έχω πολλές ιστορίες να πω. Μία κοπέλα, ναι, με το αγόρι της, ναι, έμεινε έγκυος. Και έχασε το παιδί. Okay. Και όλος την παράτησε, ρε φίλε. Δηλαδή αυτό το θεώρησα ό,τι πιο άνανδρο. Το θέμα είναι... Και πάμε σε αυτό που έλεγες, ναι, με τις συμφωνίες. Ναι. Δεν είχαν κάνει συμφωνία. Αφήνεις την άλλη και σε άλλη χώρα, αυτή δούλευε στη Γαλλία. Είχαν σκοπό να κάνουν παιδί ή προέκυψε? Δεν ξέρω αν είχαν σκοπό. Α. Μα ό,τι και να ήταν, πες, ναι, ότι προέκυψε. Ναι. Την αφήνεις. Δηλαδή... Από θέμα και ανθρωπιάς θέμα. Ναι, δηλαδή. Είσαι ένας άνθρωπος που χρειάζεται δίπλα της. Μην της δίνεις και στο άλλο μάγουλο. Σκέψου πόσο σκουπίδι μπορεί να ένιωσε αυτή η κοπέλα, η οποία κοπέλα με θάβει. Για να σου δώσω να καταλάβεις πόσο true άνθρωπος είμαι. Που εμένα, παρόλο αυτό, ναι, λέω, κοίταξε να δεις. Αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι πιο σημαντικό από το ότι με θάβει. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Και εγώ έκατσα και της μίλησα, παρόλο ότι είχα μάθει τη μέθαβε, έκατσα και της μίλησα 2 ώρες να της πω ότι ναι, έχεις δίκιο, αυτός ήταν απαράδεκτος. Ναι, 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 ναι. Και ρε φίλε, να έχουμε ένα άτομο που όντως να μπορούμε να στηριχτούμε. Και όχι μόνο ένας, έχουμε και τους φίλους μας, ρε παιδί μου. Ξέρεις τι με σοκάρει πολύ? Τι απ' όλα? Το ότι έρχεσαι τόσο κοντά με έναν άνθρωπο, π.χ. εγώ τώρα με τον Κώστα. Εντάξει, εσείς δεν έχετε έρθει κοντά, εσείς έχετε έρθει εδώ. Καλά, είμαι, δηλαδή, είμαι λιγάκι το καγκουρό στο Μάρσι Πότου. Ναι, 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 ναι. Η αλήθεια είναι. Ναι. Πώς γίνεται από έναν άνθρωπο που είσαι τόσο κοντά, που στον κύκλο των φίλων που, ναι, σου, ναι, έλεγα, ναι, ναι, τον βάζεις δίπλα σου. Ναι. Ξαφνικά να... Δηλαδή, σκέψου να μην τώρα... είναι ούτε απ' έξω. Αυτό. Οπότε, από τον κύκλο. Σκέψου πόσο σοκ για αυτή την κοπέλα και να έχει χάσει παιδί που... Και ορμονικά δηλαδή, και να μην την ένοιαζε. Ορμονικά, ναι, θα τη χτυπήσει αυτό. Τη χτύπησε. Καταλαβαίνεις τι σου λέω. Και σκοπό να μην είχε να κάνει παιδί. Ναι, 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 ναι. Επειδή μπαίνει όλη αυτή τη διαδικασία, ναι, ορμονικά το βιώνει. Βέβαια. Και τον θες τον άλλο να. Ναι, ναι. Ας κάνει μια υπομονή κι αυτό που συνειδητοποίησε ότι τελικά δεν ταιριάζουν τότε. Εν τω μεταξύ μου έχει τύχει και εμένα, όχι να χάσω παιδί. Είναι αδύνατον. Αλλά τύπου να έχω. Βασικά ήταν με αυτή τη σχέση που σου έλεγα που, okay, που έφαγα το κέρατο. Ναι. Εγώ ήμουν heartbroken τύπου, ναι, δούλευα, ναι, και δεν απαντούσε σε μηνύματα, ήταν σε τέτοια φάση. Ήταν πριν, νομίζω ήταν λίγο πριν πέσει το κέρατο, okay, και ένιωσα πώς μπορεί να νιώθει αυτή, ναι, που δεν απάνταγε ο άλλος, ήταν σε φάση, ξέρω εγώ, ήταν πάρα πολύ άσχημο. Okay. Σκέψου να έχεις χάσει και παιδί, ας πούμε, μα... και να νιώθεις ότι δεν έχεις κάνει... Αυτό, μετά βέβαια θα συνειδητοποιήσει εκείνη. Κάτσε να κάτσουμε λίγο στην άκρη, γιατί, ναι, κάτι θέλει να μας πει ο Κώστας. Και με τόση απόσπαση, δεν θυμάμαι τι λέγαμε. Α, λέγαμε για την κοπέλα που, ναι. Α, ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, είστε πολύ ευγενικοί.
αυτό που έλεγα είναι ότι αργότερα, ρε παιδί μου, θα πει ότι δεν πειράζει, μια ώρα αρχίτερα κατάλαβα ότι αυτός δεν άξιζε. Έλα όμως. Σου λέω. Όχι, όχι. Έχει φάει κόλλημα, ναι. Έχει φάει κόλλημα. Okay. Τώρα δεν έχουμε Αθηναία γιατί χώρισα και εγώ μάλλον. Λέω μάλλον γιατί είναι πολλά τα ερωτηματικά. Οπότε ναι, δεν ξέρω αν θα μάθω νέα τη, αλλά... Για σκέψου τώρα ο Κώστας να έχει γίνει κάτι αντίστοιχο και να σε παρατούσε. Δεν θα σε παρατούσε, θεωρώ. Μετά από 12 χρόνια δεν την παρατάς. Αλλά μετά από 2 από ό,τι είδαμε, τους παρατάς, ε. Τι να πω, δεν ξέρω. Η Σακύρα με τον τέτοιον πόσα χρόνια ήταν. Έλατε, δεν ξέρω. Είδες, η Σακύρα είναι πάντα στη συζήτηση. Είδες. Είναι για τη Σακύρα αυτό. Για να κρατάμε το θέμα του βίντεο. Μπράβο, ναι. Ατόφιο. Ατόφιο. Εγώ έχω αγοράσει τη Σακύρα. Ποιο? Να ξέρεις. Αυτό που είχε το Whenever, Wherever. Με για να δώσω και την με το εξώφυλλο που έχει στο πλάι το παντελόνι με το χιαστή. Αυτό, ναι. Αυτό ακριβώς. Ανεξίτηλα χαραγμένα τα εξώφυλλα είναι... στο μυαλό μου. Μα είναι εποχές αυτές που ζούσαμε που πραγματικά και η μουσική ήταν πολύ καλύτερη σε σχέση με τα σκουπίδια που βγαίνουν τώρα. Βλέπω τώρα πώς λειτουργεί η μουσική μέσω του TikTok που βλέπω ότι αρχίζουν και κάνουν... Α, ναι, αυτά για την ποιότητα λέγαμε και το χάσαμε. Βγάζουν κάτι ακυκλοφόρητο και βλέπουν οι δισκογραφικές. Σου λέω τώρα τι παρατηρώ εγώ στο εξωτερικό. Ναι, ναι. Που αν δεν γίνει viral δεν τους το κάνουν να γίνει. Α, ναι. Παίζουν κάτι τέτοια και λέω... Ότι το TikTok θα αναδείξει την αξία ενός κομματιού, ας πούμε. Αυτό. Και είναι λιγάκι, ξέρεις. Καθόλου πιεστικό για τον καλλιτέχνη. Ναι. Αλλά εντάξει. Που όσο και να το πας με marketing, δεν πάει να είναι ένας αλγόριθμος ο οποίος συνεχώς αλλάζει και... Και προωθεί τυχαία πράγματα. Ναι. Δηλαδή αυτό. Ναι. Η μουσική θα πρέπει να είναι εκτός όλων αυτών. Γιατί είναι τέχνη. Ναι, είναι άλλο πράγμα. Κάποιοι προσπαθούν να το βιάσουν αυτό το πράγμα. Και κλείνοντας, Μανώλη μου, γράφεις... Για πες μας σε τι φάση βρίσκεσαι, να πούμε και για σένα. Είμαι λοιπόν σε ένα συγκρότημα του Dreambleed και τελειώνουμε τον τρίτο δίσκο. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος γι' αυτό. Κάνω metal μουσική με συμφωνικά στοιχεία στην Ελλάδα του Πάνου Κιάμου και της Πάολας. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ναι, είναι πολύ περιορισμένα τα πράγματα. Αλλά δεν στοχεύουμε μόνο στην Ελλάδα, οπότε αυτό. Δεν έχεις και να πεις, δεν είναι τα τραγούδια σου ελληνικά. Είναι ξένα, τώρα κάναμε και κάτι ελληνικό. Θα το δείτε, είναι ελπίζω. Special. Ναι, είναι special. Θα πήγαινες Eurovision, Μανώλη? Θα πήγαινα, απλά αυτά που τραγουδάω δεν μπορώ να... Πώς να σου το εξηγήσω. Στέλνεις το δικό σου κομμάτι. Ας πούμε. Ναι. Θα μπορούσα να πω μπαλάντα, ας πούμε. Ναι. Π.χ. Γιατί τώρα τύμπανα και κιθάρες ηλεκτρικές και έτσι πιο βαριά πράγματα. Έχεις δει, δεν αποτυπώνονται καλά. Εντάξει, και οι Måneskin. Οι Måneskin δεν ξέρω αν ήταν live μουσική. Νομίζω δεν ήταν live μουσική. Γιατί απαγορεύεται να είναι live. Θυμάμαι που είχα μιλήσει με τον Νικόλα που είχε πάει στη Eurovision με το Rise Up, θυμάσαι? Ναι. Μου είχε πει ότι η μουσική πλέον είναι playback και είναι μόνο οι φωνές live και τα backing vocals. Οπότε metal κομμάτι στη Eurovision δεν θα... Αλλά Ελλάδα δεν έχουμε στείλει ποτέ, ας πούμε, metal κομμάτι. Το πιο κοντά σε metal ήταν του Rocky G. Αυτό τώρα δεν είναι αστείο, π.χ. Και μετά ήταν η Mando. Είμα τότε δεν το λες metal. Δεν το λες, αλλά ήταν η εποχή. Ήτανε το look. Ήτανε metal. Μετά έβγαλε metal, goth CD. Ναι, το ξέρω, την έγραφε την Τάρια, το θυμάμαι. Η αδερφή της Μαντός, Μαντούς, είναι σε συγκρότημα metal. Αλήθεια. Ναι. Είμαστε πολλοί εκεί έξω. Τι έλεγα. Ναι, και κάνουμε τώρα κάποια βίντεο κλιπ. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Μάλιστα. Αρκετά δημιουργική. Δημιουργική, γιατί έχω καταλάβει ότι η εικόνα είναι αυτό που μετράει πλέον. Εντάξει, όχι απαραίτητα. Κατάλαβες. Απλά βοηθάει πάρα πολύ στο να προωθήσεις τη δουλειά σου. Ναι. Οπότε είπαμε να το οπτικοποιήσουμε όλο αυτό, γιατί είναι έτσι πολύ κινηματογραφικό. Mm-hmm. Εσύ που έχεις δει το βίντεο κλιπ πριν ανέβει, πώς σου φαίνεται? Πάρα πολύ ωραίο. Make-up by Κατερίνα Βλάχου, να πούμε σε αυτά τα σημεία, make-upa. Και σκοπεύω να κάνω άλλα 3. Ωραία, παιδιά, έχω να σας πω ότι ο Μανώλης στο βίντεο αυτό κυκλοφορήσει πρώτο. Θα κυκλοφορήσει λογικά αυτό πρώτο, γιατί, ναι, έχω ένα πλάνο στο κεφάλι μου. Ωραίο.
λέω να βγουν τέσσερα. Από εκεί που δεν έχω βγάλει κανένα, με τρεις δίσκους. Να σου πω κάτι. Να τα κάνω όλα τώρα. Μπορείς να το κάνεις, μπορείς, τελείως. Αυτό. Έμα αυτό. Πια. Επίσης, διαβάζω και ένα βιβλίο τώρα που σου λέει για την αναβλητικότητα και όλα αυτά. Ότι είδες πρέπει πόσα να κυνηγάς τα όνειρά σου. Βίντεο κλιπ έχεις κανονίσει να κάνεις επειδή τα σημειώνεις. Ναι. Ρε παιδί μου, θέλει γενικά μια οργάνωση, ναι, και είναι και πολλά λεφτά. Δηλαδή, ναι, δούλευα και μάζευα λεφτά, γιατί για όποιον θέλει να ασχοληθεί με κάτι καλλιτεχνικό, να ξέρει ότι θα πρέπει να δώσει. Πληρώνεις, δώσω... πληρώνεις πάρα πολλά λεφτά και παίρνεις το ένα χιλιοστό, ναι, απλά πεθαίνεις μετά ευτυχισμένος και λες, έχω κάνει αυτό και αυτό και αυτό. Κατάλαβες, ναι, και ναι, είναι ωραίο να έχουμε ένα στόχο και να... Ναι. Σκέψου τώρα να κάθεσαι και η μόνη σου έγνοια είναι να πας να δουλέψεις το 8ωρό σου και μετά να είσαι σαν το... Σε μια δουλειά που δεν, ναι, σε ενδιαφέρει. Που δεν σε ενδιαφέρει και στο λέω, ναι, γιατί έκανα κάτι που ήταν πολύ μηχανικό. Να σου πω κάτι. Σε τηλεφωνικό κέντρο. Παρόλα ήτανε αυτά... πολύ βαρετό, καθόλου δημιουργικό και... Ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Ναι, αλλά έχεις ένα στόχο. Εγώ αυτό το λέγα και στους μαθητές μου στη σχολή. Ναι. Ότι άμα, ακόμα και για να κάνεις μακιγιάζ, χρειάζεσαι λεφτά για να αγοράσεις kit. Σίγουρα. Οπότε δεν είναι κακό, τους έλεγα, να κάνετε κάτι άλλο. Για να μαζέψετε λεφτά. Για να μπορέσετε να το κάνετε. Δεν γίνεται αλλιώς. Να το απενεχοποιήσουμε λίγο. Ναι. Το SAD, να το πω έτσι, είναι να κάνεις τη δουλειά. Για τα χρήματα και τίποτα άλλο γενικά. Και να περιμένεις να πας διακοπές 5 μέρες για να νιώσεις ότι έζησες σαν άνθρωπος. Αυτό δεν είναι ωραίο. Σαν μήνυμα που προσπαθούμε να... Ξεκινήσαμε λοιπόν από τη Σακύρα για να σας πούμε ότι κάντε αυτό που αγαπάτε. Και αν σας απατήσουν, θα βγάλετε και ένα τραγούδι σαν τη Σακύρα. Μπράβο. Και θα βγάλετε και τραγούδι να μην βγάλετε, μπορείτε να, παιδί μου, να το οδηγήσετε κάπου όλο αυτό. Ναι. Την οργή. Επίσης, κάτι άλλο που θέλω να πω που είναι πολύ σημαντικό. Μόνο μία ώρα το podcast γράφει. Δεν πειράζει. Ο Κώστας. Καημένε Κώστα, που θα κάνεις το μοντάζ. Γράφω ακόμα, ναι. Εύχομαι να βρείτε κάτι το οποίο θα σας γεμίζει. Δηλαδή, να πεις όταν το κάνεις, δηλαδή εγώ τη στιγμή που ηχογραφώ το κομμάτι και τα ακούω μετά, είναι λες και έχω κερδίσει τον Τζόκερ. Χωρίς να έχω κερδίσει τον Τζόκερ. Λέω ότι κάπως... Κάτι έκανα σε, ναι, αυτή τη ζωή, ναι, κατάλαβες, ναι, αυτό. Εξαρτάται βέβαια τι τραγούδια λες. Άμα λες, άμα πας με άλλη, θα σου σπάσω το κεφάλι. Που είπε. Πάλι η Σακύρα ελοχεύει και είναι εκεί πίσω. Να, γιατί δεν είπαμε και για την Πεγκυζίνα, πώς χειρίζεται το κέρατο. Αν πας με άλλη, θα σου σπάσω το κεφάλι. Πιο επιθετική η Ελληνίδα. Πολύ πιο επιθετική. Από την Αμερικάνα και την. Όπως και το χειρότερη να είναι κάθε σου ημέρα. Άρα εμείς στην Ελλάδα έχουμε ταπεραμέντο άλλο, ε. Εμείς τα... Πιο επιθετικό. Ναι. Είδες και εγώ είπα πριν ότι είμαι επιθετικός. Δεν θα έλεγα, ξέρω εγώ, κάτι... Επίσης, εξαρτάται και τι σημαίνει ο άλλος για σένα. Καλά, σίγουρα. Δηλαδή, άντε, πες κάποια στιγμή, άμα είναι πολλά τα χρόνια, να το συγχωρέσεις, ρε παιδί, ναι, μου. Ναι, και να, ναι, συνεχίσεις, ναι, ξέρω να εγώ. Γίνεις και την Καρμπή Διονύση. Ναι, ναι. Που δεν ξέρουμε αν έχει γίνει, αλλά για να το λένε έτσι πάρα πολύ αυτό. Άρα εσύ πιστεύεις ότι, επειδή είπα έτσι πριν, τα παιδιά πιστεύουν ότι έχουμε χιλιοπατηθεί. Δεν ξέρω. Ξέρω για σένα ότι αποκλείεται. Γιατί σου λέω με τον Κώστα, μας φάνηκε πολύ φυσιολογική η απάντησή τους. Όχι ρε εσύ, όχι. Εγώ δηλαδή που σας βλέπω πώς σας συμπεριφέρεστε το ένα στον άλλον, είναι πολύ cute. Μετά από τόσα χρόνια δηλαδή μου φαίνεται απίστευτο. Να σου πω σε αυτό το σημείο ότι όταν είδα τη Δέσποινα χώρισε με τον Ντέμι, κάτι αυτό έσπασε μέσα μου, λέω. Νόμιζα ότι αυτοί θα μείνουν για πάντα μαζί, ρε παιδί μου. Ήταν πολύ ταιριαστή, ήταν έτσι πολύ αυτό. Τελικά το τραγουδίστρι από το σφαιριστής δεν βγαίνει στο χρόνο. Oh, να. Και πάλι γυρίσει. Ναι. Θεωρώ ότι θα πέσει για ύπνο και θα δω τη Σακύρα. Αλήθεια σου λέω. Λοιπόν, να το κλείσουμε λοιπόν. Θες να κάτι κλείσουμε, άλλο λοιπόν, να προσθέσεις, Μανώλη? Όχι τίποτα. Το καινούργιο άλμπουμ, όταν θα είναι έτοιμο να μας ακολουθήσετε στα social media να σας πούμε έτσι τα νέα. Mm-hmm. Dreamblind είναι στο Instagram. Ωραία. Και σταματήστε να ακούτε σκουπίδια και αρχίστε να ακούτε κάτι πιο ποιοτικό. Ναι. Αυτό έχω να πω. Και αν κερατώσετε, επικοινωνήστε το με το σύντροφό σας, τη σύντροφό σας, δεν ξέρω. Και συνεχίστε τη ζωή σας, ρε παιδί μου. Αυτό είναι το, η φάση. Okay. Μην απατάτε. Δεν είναι καλό. Ναι. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Και πάμε στη ζωή πρέ. Και ξεκινάτε. Ωραία. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνω. Εγώ εδώ πέρα έχει
Αυτό εδώ πέρα το κουμπάκι.